Πολιτικά. Πολιτικά. Ακριβώς, πολιτικά. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον ορισμό της αγάπης. Η αγάπη, ρε παιδί μου. Η αγάπη. Τι είναι, τι είναι η αγάπη. Πώς λέγανε και οι James Bond στην Ελλάδα, ας πούμε, τι γράφουν. Όχι, αυτό είναι το πού είναι η αγάπη, είναι τελείως διαφορετικό. There is love, baby, don't hurt. Τι είναι η αγάπη. Τι είναι. Τι είναι. Πραγματικά, σου κάνω αυτή την ερώτηση. Απάντηση. Τι είναι η αγάπη. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Το Πασόκ. Μπορεί να το πάρουμε περιττικά. Δεν είναι η αγάπη. Είναι άλλες πράξεις που συνοδεύουν την αγάπη. Αν ξεκινήσουμε από το τι δεν είναι η αγάπη, δεν θα ξεκινήσουμε από το Πασόκ. Αλλά το Πασόκ δεν είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο δικός μου άνθρωπος, ο άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ, ο Νίκος Κωνσταντίνης, να δώσει την απάντηση, να δώσει ένα παράδειγμα το οποίο ουσιαστικά αυτό είναι η αγάπη. Αυτό θα πει αγάπη. Πέθανε η γυναίκα, την έθαψε, δεν άντεξε. Πήγε σπίτι, είδε το σπίτι άδειο, έβαλε τα κλάματα και δεν άντεξε. Πήγε στο νεκροταφείο, ξέθαψε τη γυναίκα και την πήγε στο σπίτι. Εδώ. Αυτό θα πει αγάπη, αγαπητή φίλη. Αυτό θα πει, αγαπητή φίλη, οικογένεια. Ωραίες οικογενειακές στιγμές, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα πει αγάπη. Πολύ παντρεμένοι θα ήθελα να έχει πεθάνει η γυναίκα σου και θα ράψουν τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, πώς οι κάποιοι κυνηγοί παίρνουν το κεφάλι από το θύραμα και το βάζουν για πάντα στο σπίτι. Αυτό το αγαπάνε. Αγαπάντο ζωγάπανε. Πάνω από το τζάκι. Πολύ ωραία. Ωραίες οικογενειακές στιγμές. Αυτό είναι η οικογένεια. Και σαν το διάλογο που γίνεται μετά δεν έχει. Που μπορεί να είναι καλύτερο. Επιτέλους μιλάει. Μα επιτέλους μιλάει. Είναι λίγο μαύρο το χιούμορ, αλλά μας το επιτρέπετε τέτοια ώρα.